διδακτική της αμφισβήτησης των οικοπαίδων, τα οποία έχει καθορίσει η Ελλάδα βάσει του νόμου Μανιάτη, επιστρέφει η Λιβύη. Η προσωρινή κυβέρνηση της χώρας, λίγα 24 ώρα μετά την ολοκλήρωση των σεισμικών ερευνών, στα οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, επέδωσε διάβημα διαμαρτυρία στον Έλληνα πρεσβευτή στην Τρίπολη, Νίκο Γαριλίδη, κίνηση που ανοίγει ένα ακόμη μέτωπο για την εξωτερική πολιτική της χώρα Οι τρισδιάστατε σεισμογραφικές έρευνε από το σκάφος Ranform σε μια περιοχή που πιθανολογείται το ότι υπάρχουν εξαιρετικά σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και η κίνηση τη Λιβύη εκδηλώθηκε αρκετέ ημέρε αργότερα διάβημα από την Τρίπολη έρχεται τη στιγμή που δημιουργούνται προσδοκίες για τον εντοπισμό εξαιρετικά σημαντικού κοιτάσματος εντός της ελληνικής ΑΟΣ από την κοινοπραξία ExxonMobil και Ελληνικα Energy που διαχειρίζεται τις δύο παραχωρήσεις στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις και έρευνες θα σηματοδοτήσουν τη ριζική αναβάθμιση της γεωπολιτικής σημασίας της Κρήτης όπως είχε επισημάνει στην πρόσφατη επίσκεψή τη στο νησί η Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχουν ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα από τις ε, γεωφυσικές έρευνες ε, για την έρευνα και ανάπτυξη υδρογονανθράκων. Ε, ε, αν αποδειχθεί ότι υπάρχει ένας ενεργειακός θησαυρός α, στην Κρήτη, αντιλαμβάνεστε λοιπόν για μια τρομερή αλλαγή, μια τρομερή αναβάθμιση γεωπολιτική τη ε, της τη ε, σημασίας της ε, Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προετοιμάζει την απάντησή του με βάση τις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου, όσο και το νόμο Μανιάτη, ο οποίος προβλέπει ότι σε περιπτώσεις απουσίας διμερού συμφωνίας οριοθέτησης, τότε εξωτερικό όριο της ελληνικής ΑΟΣ θεωρείται η μέση γραμμή. Η αξιοποίηση των συγκεκριμένων κοιτασμάτων θεωρείται ότι θα εξασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη και σύμφωνα με εκτιμήσει παραγόντων τη πετρελαϊκή αγορά, η πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση τοποθετείται στο τέλο του 2025.